Το ΓΑΚ, Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Υπήρου, φιλοξενεί τα έργα της καταξιωμένης γλύπτριας και ζωγράφου Έπης Νικολακοπούλου στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα της UNESCO με τίτλο «Η αένα η περιπλάνηση». Με υλικά σύγχρονα, όπως το plexiglass και σιλικόνη, επιτυγχάνει τη διαφάνεια και την ανάγλυφη υφή στην επεξεργασία των χρωματικών συνδυασμών, καθιερώνοντας ευρηματικά το προσωπικό της ύφος. Κυρίαρχος παντού, ο ελουροειδής χρωματικός σχηματισμός με έντονα ακριλικά χρώματα αναδεικνύει και συμβολίζει την εναρμονισμένη πολυφωνία της φύσης, ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για την Έπη Νικολακοπούλου. Επηρεασμένη από τους μύθους του Εσώπου, έπλασε τη δική της μυθολογία με κεντρικό ήρωα, τον αγέροχο και μεγαλοπρεπή τίγρη. Η παγκόσμια αναγνώριση του έργου της αναδεικνύει τα ιδεώδη του ελληνισμού, πνεύμα, ετοιμότητα, ομορφιά, ελπίδα και νίκη. Την Κυριακή, η Μάρθα Παπαδοπούλου μαζί με την Έπη Νικολακοπούλου έδωσαν τους επένους στα παιδιά των σχολείων που πήραν μέρος σε ένα πρωτότυπο διαγωνισμό και είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, τα οποία εμπνεύστηκαν από την έκθεση. Τα παιδιά με τον πιο όμορφο τρόπο είχαν τη δυνατότητα να έρθουν κοντά στη δημιουργό και να αποτυπώσουν όσα είδαν και αισθάνθηκαν από τα έργα της. Το να ζωγραφίσουν τα παιδιά, να εμπνευστούν δηλαδή από τα έργα μιας ζωγράφου και γλύπτριας και στη συνέχεια να αποδώσουν εκείνα με το δικό τους τρόπο και μέσα από τις δικές τους εμπειρίες τα δικά τους έργα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη τιμή να σας παρουσιάσουμε έργα από τον 10ο παιδικό σταθμό, από το... από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το Αρσάκιο, τον 10ο Παιδικό Σταθμό Περάματος, τον Υπηαγωγείο Κλιματιάς και τη Ζωσιμαία Σχολή. Μεγάλη συμβολή των παιδιών, το ότι τα παιδιά προσπάθησαν να αφιερώσουν χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο τους, να επισκεφθούν φυσικά την έκθεση, να προβληματιστούν πάνω στα έργα και να τα αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο. Στην Επιτροπή της Απονομής των Επένων είναι τα άτομα ο πατέρας Βυσαρίων Βακάρος, ο Λάσκαρης, η Έπη Νικολακοπούλου, ο Ηλίας Σπυριούνης και εγώ, η υποφαινόμενη. Πολύ συγκινημένη και δεν τα λέω σαν πολιτικός που είναι πάντοτε συγκινημένη. Τα λέω γιατί πραγματικά αισθάνομαι μια συγκίνηση βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά να έχουν διαθέσει χρόνο από το παιχνίδι τους και να έχουν κάνει τόσο καταπληκτικά έργα, γιατί πραγματικά κάθε ένα από αυτά είναι ένα εξαιρετικό έργο. Έχω έρθει σε πολύ, όχι μόνο εγώ, όλοι μας έχουμε έρθει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Τι θα δώσουμε πρώτα, τι θα δώσουμε δεύτερο, τι θα δώσουμε τρίτο. Δεν έχει καμία σημασία. Όλα τα έργα είναι άξια ενός πάρα πολύ μεγάλου βραβείου. Αυτή είναι η νέα γενιά. Η νέα γενιά πρέπει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και βλέπω με πάρα πολύ συγκίνηση και μεγάλη χαρά ότι πράγματι είναι καλύτερη από την προηγούμενη.